Γιατί να κλείσει? Εμείς θέλουμε να μεγαλώσει που έχει να κλείσει. Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή για τη Στία αν γίνει. Μεγάλη. Μένα η γνώμη μου είναι ότι το αεροδρόμιο είναι για τη σητεία του 8ου θαύμα. Απομόνωση. Παντελή απομόνωση. Κύριε Πλακιωτάκη, έχουμε την είδηση ότι υπάρχει μια εισήγηση μιας γερμανικής εταιρείας που θέλει την κατάργηση του αεροδρομίου μας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδεχόμενο περί κλεισίματος του αεροδρομίου Σιτίας. Αντιθέτως, οι εργασίες ολοκλήρωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Σιτίας είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής που θα δώσει σημαντική όθηση ανάπτυξης τόσο στον τουριστικό όσο και στον οικονομικό τομέα της ευρύτερης περιοχής του Λασιτίου, και τέτοιου είδους δημοσιεύματα προφανώς και αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, δημιουργούν ανησυχία. Άλλωστε υπήρξε και επίσημη διάψευση από το ΤΑΙΠΕΔ περί της συγκεκριμένης είδησης. Αυτό όμως θέλω και εγώ από τη σειρά μου να δηλώσω κατηγορηματικά, συνοντιλώντας και με το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και με την διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο ενδεχόμενο περί κλεισίματος του αεροδρομίου Σιτίας. Άμεσα αντιδράσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε σε όλους τους τόνους και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, και ευτυχώς θα έλεγα, από την ενημέρωση την οποία είχαμε μέχρι και χθες αργά το απόγευμα, υπάρχει μια καθησυχαστική ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και από τον αρμόδιο διευθυντή, τον κύριο Κούκη, της Πολιτικής Αεροπορίας προς εμένα, με την οποία ανακοίνωση μας διαβεβαιώνουν ότι τα 22 αυτά περιφερειακά αεροδρόμια δεν πρόκειται να κλείσουν. Μάλιστα υπάρχει πρόθεση κάποια από αυτά να αναβαθμιστούν, όπως και το περιφερειακό αεροδρόμιο της Σιτίας. Οπότε θεωρώ ότι μία τέτοια ανακοίνωση, η οποία βγήκε με αυτόν τον άκομψο τρόπο, από τη στιγμή που επίσημα διαψεύδεται, αποτελεί ένα παρελθόν. Αυτό βέβαια εμάς δεν μας καθησυχάζει. Εμείς θα παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα, θα είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους παράγοντες και σε περιφερειακό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, και αν ξαναεμφανιστεί κάτι τέτοιο, το οποίο απευχόμαστε, η αντίδραση και η δικιά μας και της κοινωνίας θα είναι άμεση. Δεν διαπραγματευόμαστε στην ουσία το σχεδιασμό της αναπτυξιακής μας προοπτικής στην περιοχή, διότι το κλείσιμο του αεροδρομίου στην ουσία θα έβαζε ένα τέλος, μία ταφόπλακα να το πούμε απλά, στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Θα έδιωχνε επενδυτές, θα σταματούσαν οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, την πορεία υλοποίησής τους.